το Κομμουνιστικό Κόμμα ως αυτονόητη πράξη και μέσω της βουλευτικής παρουσίας αλλά και μέσω των μελών του στα σωματεία, τα ταξικά συνδικάτα είναι στο πλευρό αυτής της μάχης που δίνουν οι εργαζόμενοι με δίκαια αιτήματα, διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή την διατήρηση της θέσης εργασίας, την πλήρη και σταθερή δουλειά και βεβαίως με δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αδιαφυσβήτητα σε σχέση με, με τη δυνατότητα που υπάρχει, τις ανάγκες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα για τη σύντηση των φοιτητών. Όμως έρχονται αντιμέτωποι με την κυβερνητική πολιτική. Αυτό αναδείξαμε στους εργαζόμενους, ότι τη μάχη το Κομμουνιστικό Κόμμα με όλους τους δυνάμεις θα προσπαθήσει να την διατηρήσει ζωντανή αυτή τη μάχη, αυτή τη φλόγα, να τη δυναμώσει, να την γεμίσει με αντοχή, με αλληλεγγύη και μέσω της δυνατότητας που έχει από τους φοιτητικούς συλλόγους, από τα εργατικά σωματεία, καλώντας βέβαια και όλους τους υπόλοιπους, τους καθηγητές, αλλά και τον ίδιο τον μηχανισμό μέσα στα πανεπιστήμια, να πάρει θέση ευθύνης, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα αυτά των εργαζομένων, γιατί αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα του εργολάβου που έχει την δυνατότητα να αφαιρεί την θέση εργασίας όποτε τον συμφέρει αυτό για την κερδοφορία του, να απολύει κόσμο, να παίρνει καινούριο κόσμο, εφαρμόζοντας μια πολιτική που θέλει την εργολαβιοποίηση βασικών υπηρεσιών, όπως καθαριότητα, όπως και ο επισητισμός των φοιτητών, για να μπορεί να αφαιρεί δικαιώματα. Ένας παρασιτικός ρόλος, παράγοντας, ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός που αφαιρεί τον μισθό και τον κάνει μισό, θα λέγαμε έτσι κατά προσέγγιση, μισό πείνας, για να βάζει στην τσέπη του κέρδος το οποίο δεν θα έπρεπε στην ουσία να υπάρχει και θα έπρεπε να αποδίδεται στο εισόδημα των εργαζομένων που ουσιαστικά είναι αυτοί που βγάζουν το έργο. Εξυπηρετεί γενικώς, γιατί φαίνεται ότι θέλει η κυβέρνηση μέσω του μηχανισμού της και στα πανεπιστήμια να φορτώσει το βάρος της κρίσης, της μη λειτουργίας που ήταν η δική της επιλογή, γιατί ακριβώς είναι σε συνάρτηση αυτό με το γεγονός ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να αντιμετωπιστεί σωστά η πανδημική κρίση με βάση τις κατευθύνσεις των επιστημόνων. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα της μη δυνατότητας λειτουργίας των πανεπιστημίων, μειώθηκε ουσιαστικά το έργο και να ένας ακόμα ρόλος του εργολάβου να μπορεί να μετακυλήσει αυτό το βάρος της μη διεξαγωγής του έργου στην ολότητά του στις πλάτες των εργαζομένων, αφαιρώντας τους μισθούς, δικαιώματα και βέβαια και θέσεις εργασίας. Γιατί οι εργολάβοι ούτως ή άλλως αυτόν τον ρόλο καλούνται να παίξουν, της ανακύκλωσης του προσωπικού, της δυνατότητας δημιουργίας καινούργιας ομάδας εργαζομένων για πολιτικούς λόγους διαχείρισης των πραγμάτων και βέβαια αυτός ο τελευταίος που μέσα στα πράγματα αυτές τις μέρες αυτού του διεξαγωγής, αυτού του αγώνα, δείχνει ότι ουσιαστικά βολεύει να μετακυλεί οποιοδήποτε βάρος στην οικονομία, στις πλάτες των εργαζομένων και να μην θίγονται τα συμφέροντά του. Με αυτή την έννοια, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα. Θα είμαστε στο πλευρό τους με όλες τις δυνάμεις. Θα είμαστε σε διαδικασία κινητοποίησης όλων των δυνάμεων, περισσότερων δυνάμεων, μεγαλύτερης συσπήρωσης και στο φοιτητικό κίνημα και στο κίνημα των καθηγητών και στο κίνημα του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, των εργατικών σωματείων, για να οδηγηθεί αυτή η μάχη σε νίκη. Mm-hmm. Νίκη εννοώντας τη μόνιμη και σταθερή εργασία πλέον των εργαζομένων στη Λέσχη. Βεβαίως, έχει πολλά ο αγώνας αυτός ως αιτήματα, ως διεκδικήσεις και προφανώς εμείς με την παρουσία μας και την παρέμβασή μας κάναμε σαφές ότι για να δυναμώσει, για να βαράει στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος, πρέπει να προτάξει ως κορονίδα την πλήρη και σταθερή εργασία στον αντίποδα των ελαστικών μορφών εργασίας μέσω εργολάβων που ουσιαστικά τους δίνει πιστάνκωνα τα χέρια για να μην μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα. Εκεί πρέπει να οδηγηθούν τα πράγματα. Είναι μια φλόγα η οποία πρέπει να ανάξει σε όλους τους χώρους στους οποίους εφαρμόζεται η αντίστοιχα η αντιλαϊκή, η αντεργατική αυτή πολιτική. Είπαμε στους εργαζόμενους προφανώς ότι για μας είναι ξεκάθαρο ότι η δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι, αν τελικά σπάσουν τα δεσμά της, του κατακαιρματισμού του, τη διάσπασή της μέσω διαφόρων μηχανισμών, έχουν τη δύναμη και είναι συντριπτική για να μπορέσει να οδηγηθεί σε κατακτήσεις.
σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε ούτως ή άλλως συνεχώς απέναντι και στις νέες εξελίξεις, στη νέα αντεργατική επίθεση που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Και με αυτή την έννοια αυτός ο αγώνας πρέπει να διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο, πιο βάζοντας ακριβώς στο επίκεντρο την στρατηγική ουσιαστικά της κυβέρνησης ως υπηρέτη του μεγάλου κεφαλαίου, να αφαιρεί οτιδήποτε έχει σχέση με δικαιώματα των εργαζομένων για να αποταμιεύει χρήματα τα οποία θα τα οδηγεί και τα οδηγεί ξεκάθαρα και το τρέχον διάστημα στις ΕΠΕΣ μονοπωλιακών ομίλων για την επενδυτική τους δραστηριότητα.